σήμερα έμεινε χωράφι, όπως ήταν. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε κάτι έξτρα από αυτό που κάνει το κράτος για να έχουμε και εμείς την ίδια μεταχείριση. Και ο υπεύθυνος που έχετε εδώ, επειδή τον έχετε σε εκτίμηση, θα σας πω εγώ λοιπόν που είναι ικανός. Ο συγκεκριμένος είναι ικανός να κάνει το γήπεδο να φαίνεται καλό. Από μακριά, τίποτα άλλο. Σε όλα τα άλλα είναι τραγικός. Μας τιμωρεί λοιπόν, γιατί εμείς μπήκαμε μια φορά μέσα μετά από ένα μήνα να κάνουμε προπόνηση. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Απλώς είναι παρακαταθήκη και να το κρατήσετε, να δείτε πώς βλέπουν εμάς και πώς βλέπουν όλους τους άλλους. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει και τι μέλη γενέστε. Εδώ έχω μάθει να είμαι μαχητής όμως ζωή μου. Ξέρετε, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, ό,τι χτυπήματα για τη μέση να έχουμε, ξέρετε, οι δυνατοί πάντα μένουν στο προσκήνιο. Θεωρώ τον εαυτό μου και την ομάδα μου δυνατούς και πρέπει να ξεπεράσουμε πάλι αυτό το κακό σενάριο και βλέπουμε. Συγχαρητήρια στον κύριο Τσιγκούρη, συγχαρητήρια στην ομάδα του, έχει καλή ομάδα. Δεν νομίζω ότι θέλει θέμα σωτηρίας. Δεν πέφτει αυτή η ομάδα ποτέ. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, να χτυπάει τα παιχνίδια όλα όπως κάνει μέχρι στιγμής. Αυτά. Εστερνίζεις την άποψη ότι ο Χαναϊκός δεν θα πάει μέχρι τέλος και το αντίπαλος είναι το κερασίδι. Εγώ νομίζω ότι ο αντίπαλος στο πρωτάθλημα είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Σήμερα πραγματικά δεν περίμενα αυτό. Περίμενα να μπουν μέσα οι παίκτες μου και να τελειώσει το παιχνίδι. Απλά, όμορφα και δυνατά. Όμως τελικά βλέπουμε ότι όταν παίζουμε με την πλάτη στον τοίχο, βλέπε ντέρμπι, δεν έχουμε χάσει κανένα και παιχνίδια τα οποία θεωρητικά είναι εύκολα, που δεν είναι, τα χάσαμε. Ή χάσαμε βαθμούς. Νομίζω ότι φαίνεται, είναι φως φανάρι στη βαθμολογία, ό,τι έχουμε χάσει το έχουμε χάσει μόνοι μας. Το έχουμε δώσει. Δεν μας το έχουν πάρει. Και μετά την τέταρτη εθνική, να πάμε στην πρώτη τοπική κατηγορία ποδοσφαίρου. Ο Ατρόμητος πέρασε νικηφόρα από την Καλαμωτή και έτσι δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Ας δούμε όμως πώς διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής. Κοφινάς Καριές 0-1, Βαρβασιακός Πύργος 0-1, Αθλητική Ένωση Χίου Βροντάδου Κανάρης 1-10, Ηρακλής Ελάτα 3-3, Καλαμωτή Ατρόμητος 0-3 και Όμηρος Αναγέννηση 6-1, ενώ το ρεπό της είχε η Δάφνη. Στη βαθμολογία λοιπόν ο Ατρόμητος είναι μπροστά με 56 βαθμούς, ακολουθεί ο Όμηρος με 53, στην τρίτη θέση ο Κανάρης με 51 βαθμούς, στην τέταρτη η Δάφνη με 48, στην πέμπτη θέση η Καλαμωτή με 38 βαθμούς, στην έκτη ο Ηρακλής με 32, στην έβδομη η Βαρβασιακός με 27, στην όγδοη η Ελάτα με 24, στην ένατη με συγχωρείτε Πύργος με 23, στη δέκατη Καριές με 22, στην ενδέκατη Αναγέννηση με 16, στη δωδέκατη ο Κοφινάς με 14 και στην δέκατη τρίτη και τελευταία θέση Αθλητική Ένωση Χίου Βροντάδου που δεν έχει κανέναν βαθμό. Το παιχνίδι του υποβιβασμού πάντως από ό,τι φαίνεται θα κριθεί ανάμεσα στις Αναγέννηση και Κοφινάς, στη δεύτερη ομάδα που θα ακολουθήσει την Αθλητική Ένωση Χίου Βροντάδου στον υποβιβασμό στη Β' κατηγορία. Η επόμενη αγωνιστική, 25η, περιλαμβάνει παιχνίδια το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά θα έχουμε ένα παιχνίδι την Τετάρτη μεθαύριο, που είναι τη 23η αγωνιστική, είναι αυτό του Βαρβασιακού με τη Δάφνη, στο Δημοτικό Στάδιο στις 5 το απόγευμα. Το Σαββατοκύριακο πάντως για την 25η αγωνιστική θα έχουμε τους εξής αγώνες. Αναγέννηση Κοφινάς στο γήπεδο της Καλλιμασιάς, στο ενωσιακό γήπεδο της Καλλιμασιάς, και Πύργος Ελλάδα στο γήπεδο του Πυργίου στις 5 το απόγευμα και τα δύο παιχνίδια. Πάμε τώρα στην Κυριακή. Με 4 αγώνες, Κανάρης Δάφνη στο γήπεδο Νενίτων, Όμηρος Αθλητική Ένωση Χίου Βροντάδου στο γήπεδο της ΕΠ στην Καλλιμασιά, Ατρόμητος Ηρακλής στο Δημοτικό Στάδιο και Καριές Καλαμωτή στο Φαφαλίο Στάδιο, ενώ το ρεπό του θα έχει ο Βαρβασιακός. Και τα παιχνίδια της Κυριακής θα αρχίσουν όλα στις 5 το απόγευμα. Δίκαια ο Ατρόμητος κέρδισε με 3-0 στην Καλαμωτή την τοπική ομάδα, η οποία την περασμένη Κυριακή στέφθηκε κυπελούχος Χίου. Το συγκρότημα του Στέφανου Παπαθεοδόρου είναι πλέον αγκαλιά με την κατάκτηση του τίτλου της πρώτης κατηγορίας στο νησί μας. Είναι για την ομάδα του Ατρόμητου, 0-0 Ατρόμητος, Καλαμωτή, Καλαμωτή Ατρόμητος. Αρκετός κόσμος στην περιοχή του Ορφανούδη, γίνεται η σπαθιά σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι το πλασέ που εκτελείται. Ήταν πάνω στη φάση ο Δίκας, η μπάλα έχουμε νέο κόρνερ. Δοκάρι και στη συνέχεια ο Γρίγος πετάει την μπάλα σε νέο κόρνερ την άλλη μεριά. Άλλη μια ευκαιρία για την Ατρόμητο. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ τώρα. Γεμίζεται πάλι στην περιοχή. Μπάλα δοκάρι. Και έξω η μπάλα.
Δύο δοκάρια σε δύο φάσεις λοιπόν, σε αυτή τη φάση διαρκείας για την ομάδα της Ατρομήτου. Το σκόρ είναι ότι παραμένει 0-0. Θα γεμίσει προς την περιοχή του Ορφανούδη, όμως είναι τελείως άστοχη η εκτέλεση και η μπάλα κατευθείαν out. Παραμένει το 0-0. Σπεσιαλίστας τα φάουλ για την ομάδα του Ατρομήτου. Ματέρης και τον αέρα σύμμαχο. Να δούμε 6-5 στο τείχος. Ματέρης πάνω στο τείχος όμως. Πάλι ο Ματέρης πλασάρει στο σούτ, την μπάλα out. Γιάνκα στη σέντρα, μέσα στην περιοχή είναι μόνος του και το 1-0. Το 1-0 αυτή τη στιγμή που γίνεται από αυτή τη σέντρα του Νιάκα στην καρδιά της άμυνας της Καλαμωτής. Ήταν ο Σούκας εκεί πέρα που δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει τον Ορφανούδη και να ανοίξει το σκορ. Η παλιά τώρα γίνεται το λάθος εκεί πέρα, να δούμε, θα προλάβει να κάνει το πλασέ. Ο Νέλα και η μπάλα τελευταία στιγμή διώχνεται από το σταθάκι. Ήταν το λάθος διώξιμο του Νιάκα, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την μπάλα ο Νέλα. Η πρώτη ευκαιρία για την ομάδα της Καλαμωτής, ακριβώς το 35. Πολύς κόσμος στην περιοχή του σταθάκι. Γεμίζουμε στην περιοχή, διώχνει ο Νιάκας με κεφαλιά. Και έχουμε τώρα χέλη από τον Νέλα. Περνάει δια αντιπάλους, αλλά λάθος πας. Ο Νύχτας, ο Κώστας. Λιτσάκης, τώρα με, Ζανίκος με την μπάλα, κάνει το σου την μπάλα έξω. Άλλον τώρα παλιά που γίνεται για τον Νύχτα μέσα στην περιοχή. Βγάζει τη σέντρα, κεφαλιά που κάνει και ο Λιτσάκης, η μπάλα. Νιάκας τώρα ξεκινάει στην αντεπίθεση για την ομάδα της του Ατρομήτου. Γιάλη, σεντράρι. Στο δεύτερο δοκάρι να τον προλάβει και ο Ζανίκος, ήταν λίγο δυνατότερη η παλιά. Έλα, πάμε! Η μπάλα πάει out. Ο Σούκας τώρα κάνει μια κούρσα από δεξιά. Βγάζει για τον Νιάκα. Μέσα στην περιοχή, αλλά πιάνει αέρα. Δεύτερη προσπάθεια. Νιάκας πάλι προσπαθεί. Σούκας, Νιάκας, το σουτ. Και το, η μπάλα δίνει το δεξί δοκάρι του Ορφανούδη. Παραμένει το 0. Ο Σούκας ο Παντελής τώρα της Νίστον. Παλιά τώρα για το Γαλάτουλα για την ομάδα της Καλαμωτής, όμως κάνει παλιά από την άλλη μεριά, είναι ο Ρενάτο Τόντρι, προσπαθεί. Πάλι ο Γαλάτουλα θυμάζεται το σουτ. Λιτσάκης και νέο σουτ. Και τελευταία στιγμή διώχνει ο Σταθάκης. Η φάση συνεχίζεται. Παλιά που βγαίνει τώρα για το Σούκα, τον Παντελή, σέντρα. Δεύτερο δοκάρι είναι ο Νύχτας με ένα εκπληκτικό, γκολ από τον Νύχτα τον Κώστα. Δεύτερο προσωπικό γκολ και τρίτο με ομάδα Ατρομήτου. Άψογη εκτέλεση από τον Νύχτα τον Κώστα, κάνει το 3-0 ακριβώς το 80. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σε εκείνο το σημείο, πήγε μπάλα ο Ορφανούδης. Το Σούκα το Σίμω, αυτό στον Ζανίκο προσπαθεί να ξαναβεί τον Σούκα το Σίμω. Γαλάτουλα για την Καλαμωτή, βρίσκει το Ρενάτο, μέσα στην περιοχή Ρενάτο, πλασάρι, διώχνει ο Σταθάκης, πιο μακριά Κούτικας. Να δούμε τώρα Γαλάτουλας, μιλάζει στην αντέπαιδη για τον Τριανταφύλου, η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, Ρενάτο την κεφαλιά, πάλι Γαλάτουλας ετοιμάζει για το σουτ και διώχνει πάλι ο Σταθάκης εκπληκτικά σε κόρνερ. Χαμηλούς τόνους κρατάνε στον Ατρόμητο παρά το γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Στέφανου Παπαθεοδόρου, ενώ ο συνάδελφός του της Καλαμωτής, Μιχάλης Χατζηδάκης, παραδέχθηκε ότι δίκαια ιτήθηκε η ομάδα του στο χθεσινό ντέρμπι. Όταν είσαι μπροστά και κερδάς, κάτι σημαίνει. Αυτό θα το πούμε τελευταία αγωνιστική. Το θέμα είναι ότι έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θεωρώ ότι είχαμε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ καλά στημένη και δουλεμένη. Βέβαια, να λέμε τα του Κέσσαρ στο Κέσσαρ, ήταν μια ομάδα που είχε ένα στόχο, τον έχει εκπληρώσει. Τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά για μας, αν είχε και κάποιο στόχο. Αλλά θεωρώ ότι όντως έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, με διαστήματα παιχνιδιού πάρα πολύ καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Μένουν άλλα δύο. Είναι, κύριε Παπαθεοδόρου, ο Ατρόμητος όπως τον ονειρευόσαστε ή τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια για να γίνει όπως τον ονειρευόσαστε? Από τους ώμους και κάτω, ναι. Από τους ώμους και πάνω, όχι.
Γιατί όταν κάνεις ένα λάθος, χρειάζεται προπονητή. Όταν το επαναλαμβάνεις, πρέπει να βάλεις και την λογική τη δική σου. Δηλαδή πρέπει να έχεις εσύ ερεθίσμα να προσφέρεις. Να δεις, δεν βγαίνει αυτό, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Εμείς όπως ήταν ένα πρώτο ημίχρονο, ενώ η προπόνηση της Παρασκευής ήταν γύρω στα 40 λεπτά ασκήσεις με σουτ, είχαμε πνευματικό, άρα δεν κάναμε κανένα σουτ. Με κάναμε κάθε πάση να πάμε σε συνάντηση να βρούμε παίκτες που βγαίνανε, τις έπαιρνε ο αέρα. Αναλυθήκαμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι που πέρασαν πάρα πολλά λεπτά, χωρίς να διεκδικούμε κάτι. Εκεί δεν χρειάζεται μιλάω προπόνητης. Εκεί πρέπει να δοκιμάσει και τύχη σου ξέρετε τη μεγάλη περιοχή. Από τη μέση και κάτω έχουμε ταλέντο. Από τη μέση και πάνω υποφέρουμε όμως. Θέλουμε κάποια πράγματα να τα δουλέψουμε. Και όχι την Κυριακή που παίζουμε, όλη τη βδομάδα, έτσι. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει αυτοσυγκέντρωση, δεν προετοιμάζει το παιχνίδι και με τη χειρότερη ομάδα να παίζει, δεν έχει απαιτήσει από εκεί πέρα. Ναι, εντάξει. Παίξαμε νομίζω πιο χαλαρά, χωρίς άγχος από τα προηγούμενα παιχνίδια. Εμείς μάλλον μείναμε στα επινίκια του κυπέλου, την περασμένη Κυριακή. Εντάξει, προσπαθήσαν τα παιδιά, κάνω το δυνατόν. Ο Ατρόμητος μια πολύ καλή ομάδα. Προσπαθήσαμε να την παίξουμε στα ίσα, δεν καταφέραμε και έρθει δίκαιο το παιχνίδι. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές που κάνατε, πετάξατε λευκή πετσέτα στο παιχνίδι. Όχι, αν η χρήση νεαρών παιχτών είναι λευκή πετσέτα, νομίζω πως το ακριβώς αντίθετο. Εμείς χρησιμοποιήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο 3 νέα παιδιά, πολύ μικρά, να τους δώσουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Προετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά. Πάμε τώρα από την πρώτη κατηγορία στην Β' τοπική, όπου δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε ξεκαθάρισε η υπόθεση άνοδος. Και αυτό γιατί ο Άτλας νίκησε την Κυβέλη και έτσι παίρνει την δεύτερη προνομιούχο θέση πίσω από τον Λέλαπα. Αναλυτικά στα παιχνίδια της 18ης αγωνιστικής είχαμε Κυβέλη Άτλας 1-2, Ήφαιστος Λέλαπας 3-7. Στη βαθμολογία ο Λέλαπας προηγείται με 34 βαθμούς, στη δεύτερη θέση ο Άτλας με 32. Στην τρίτη έμεινε η Κυβέλη με 25, στην τέταρτη ο Ήφαιστος με 11 και στην πέμπτη θέση η Δόξα με 3 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, η 19η, το ερχόμενο Σάββατο, Λέλαπας Κυβέλη 5 το απόγευμα στο Φαφαλίο στάδιο και Άτλας Δόξα στο γήπεδο των Θυμιανών επίσης στις 5 το απόγευμα, ενώ το ρεπό του θα έχει ο Ήφαιστος. Το Σάββατο στο Φαφαλίο στάδιο ο Άτλας μετά από ένα αρκετά καλό παιχνίδι νίκησε με 2-1 την Κυβέλη και εξασφάλισε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Να παρακολουθήσουμε τι έγινε στην αναμέτρηση. Στο Φαφάλιο στάδιο ο Άτλας στο 5ο λεπτό είχε μια καλή στιγμή όταν μετά από εκτέλεση του Σταμάτη Παλάβρα οι Βασιλικός και Σκουρλής δεν μπόρεσαν να τσιμπήσουν από καλή θέση την μπάλα. Είμαστε στο 20ο λεπτό, απευθείας εκτέλεση φάουλ έξω από την περιοχή του Σταμάτη του Παλάβρα, το 0-1 για τον Νεοχώρη στο ντέρμπι της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, 58ο λεπτό. Ο Μανιάτης είχε καλή στιγμή μετά από ωραία συρτή σέντρα του Γιακούμα. Η μπάλα όμως πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 63ο λεπτό, ο Άτλας διπλασίασε τα τέρματά του με τον Σύρο μετά από σέντρα του Γιακούμα και έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη. Όλα τα παιδιά σήμερα δείξανε ψυχή, καρδιά, αυτό που έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι το σημερινό. Ήμασταν προετοιμασμένοι δύο εβδομάδες τώρα, ήμασταν προετοιμασμένοι πιστεύω κατάλληλα. Δουλέψαμε πάρα πολύ τις δύο εβδομάδες. Ξέραμε τι μας περιμένει. Ξέραμε ότι θα παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία έπαιζε το τελευταίο της χαρτί. Και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά σήμερα, όλα τα παιδιά, δώσανε και την καρδιά τους. Και η άνοδο σήμερα εξασφαλίστηκε και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Στο 72ο λεπτό υπάρχει υποψία πέναλτι για την Κυβέλη σε ανατροπή του Καρύβαλη που διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Η Κυβέλη με τον Βασίλη Ρέ στο 91ο λεπτό μετά από μπέρδεμα στην άμυνα του Άτλαντα μειώνει σε 1-2 που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, φάση δεν έκανε ούτε ο Άτλας. Ο Άτλας προηγήθηκε με μια στημένη φάση πάλι από λάθος δικό μας. Δεν θυμάμαι άλλη φάση να έχει κάνει και στο δεύτερο μήχρονο πάλι έκανε μια φάση, μια αντιπίθεση και έβαλε τον γκολ. Εμείς τουλάχιστον προσπαθήσαμε, παιδιά εντάξει, μην κρυβόμαστε, είναι μικρά παιδιά. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι η μικρότερη σε ηλικία ομάδα που υπήρχε ποτέ στοιχείο. Δεν θυμάμαι να παίζουν μέσα 15 χρόνια και 16 χρόνια παιδιά, το οποίο παίζουν βασικοί. Εκείνο που είναι πραγματικά το δικό μου το παράπονο είναι ότι το πρωτάθλημα, γιατί είμαι χρόνια στα γήπεδα και είμαι έμπειρος και πιστέψτε μου να πω κάποια πράγματα που ξέρω πιο πολλά από κάποιους άλλους, χάθηκε από την αρχή το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να τιμωρούν εμένα 8 αγωνιστικές και μετά 60 μέρες και ξαφνικά να βγάζουν σε κάποια παιχνίδια κόκκινες κάρτες σε κάποιους παίχτες ή σε παιδιά 15 χρόνια, 16 χρόνια τα οποία δεν σκέφτονται καν να κάνουν καθυστέρηση γιατί δεν έχουν το μυαλό τους για να σκεφτούν πονηρά. Και εντάξει, τώρα δεν θέλω να ψάχνω για δικαιολογίες. Σίγουρα μετράει η εμπειρία. Ξέραμε ότι είναι δύσκολο να κάνουμε πρωταθλητισμό στην τελική γιατί θέλει πίεση ο πρωταθλητισμός.